Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτήν την μεταεκπαιδευτική συνάντηση, η οποία γίνεται έτσι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Ελπίζουμε του χρόνου όμως να τα πράγματα να είναι καλύτερα και να τα πούμε και διαζώσεις. Το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω αφορά την οξία, την νεφριδιακή ανεπάρκεια. Αυτό είναι ένα σύντομο οργανόγραμμα της παρουσίασης. Διαβάζοντας κανείς την βιβλιογραφία σχετικά με τον ορισμό της οξίας επί νεφριδιακής ανεπάρκειας, διαπιστώνει ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί με επαρκή κριτήρια το τι ακριβώς, πώς ακριβώς ορίζεται αυτή η επινεφριδιακή κρίση. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός έχει δοθεί από τον Αλόλιο, ο οποίος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν, σαν οξία επινεφριδιακή κρίση ορίζεται μία μείζωνα διαταραχή της γενικότερης κατάστασης ενός ασθενούς με τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια ή σημεία. Σημεία συμπτώματα. Υπόταση με πτώση της συστολικής πίεσης κάτω από 100 μιλιμέτρη της στήλης συντραργύρου, ναυτία ή έμετη, σοβαρή κόπωση, πυρετός, υπνηλία, υπονατριεμία κάτω από 132 μιλιμόλ ανά λίτρο, υπερκαλιεμία ή υπογλυκαιμία. Και σημαντική βελτίωση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς ύστερα την παρατηρική χορήγηση γλυκοκορτικοειδών. Μάλιστα, ήταν και ο μόνος ο οποίος είχε δώσει και ένα grading, μια διαβάθμιση της σοβαρότητας της οξίας επί νεφριδιακής κρίσης, ανάλογα με το αν ο ασθενής μπορεί να την αντιμετωπίσει σχετικά εξωνοσοκομιακά ή αν θα πρέπει να νοσηλευτεί και πόσο σοβαρή είναι αυτή. Είναι το grade από 1 μέχρι 4. Αργότερα υπάρχουν και άλλα δεδομένα στη βιβλιογραφία και άλλες συγγραφείς που προσπάθησαν να ορίσουν λιγότερο ή περισσότερο με σαφήνεια την οξία επινεφριδιακή κρίση. Αξίζει να αναφερθώ στον τελευταίο ορισμό που έχει δώσει ο Ρόσχορθ σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, όπου και εδώ αναφέρει ότι πρόκειται για μια οξία επιδείνωση της γενικής κατάστασης ενός ασθενούς, η οποία σχετίζεται με απόλυτη ή σχετική υπόταση. Η απόλυτη ορίζεται σαν πτώση της συστολικής πίεσης κάτω από 100 ή σχετική, δηλαδή μείωση της συστολικής πίεσης κατά 20 μιλιμέτρη της στήλης συντραργύρου από την συνηθισμένη πίεση του ασθενούς. Συμπτώματα τα οποία βελτιώνονται ύστερα από την παρεντερική χορήγηση κορτικοειδών. Και αυτή η βελτίωση της υπότασης γίνεται μέσα σε μία ώρα, ενώ τα κλινικά συμπτώματα μέσα σε δύο ώρες μετά την έναρξη των κορτικοειδών. Ξέρουμε ότι η επινεφρητική, σε ό,τι αφορά την φυσιολογία της επινεφρητικής ανεπάρκειας, ξέρουμε ότι ο υποθάλαμος εκκλίνει την CRH, η οποία δράσει τα κορτικοτρόφα κέντρα της υπόφυσης για να παράγουν την ACTH και αυτή στον φύλλο των επινεφρητιών για να εκλειφθεί η κορτιζόλη. Στην πρωτοπαθή επινεφρητική ανεπάρκεια έχουμε διαταραχή του φλοιού των επινεφρητίων με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειψη όχι μόνο της κορτιζόλης, αλλά ανεπάρκεια και των υπόλοιπων ορμονών του φλοιού, δηλαδή και της αλδοστερόνης, αλλά και των επινεφριδιακών ανδρογόνων. Εδώ, λόγω της έλλειψης της θετικής πανίδρομης ρύθμισης πάνω στα κορτικοτρόπα κέντρα της υπόφυσης, αλλά και του υποθαλάμου, έχουμε αύξηση αντιρροπιστικά της ACTH και της CRH. Σε σύγκριση με το δευτεροπαθή ή τριτοπαθή, την δευτεροπαθή, συγγνώμη, τριτοπαθή επινεφρητική ανεπάρκεια, όπου εδώ η βλάβη, το πρόβλημα αφορά την υπόφυση ή τον υποθάλαμο, οπότε έχουμε ανεπάρκεια στην πρώτη περίπτωση της ACTH, ενώ στην δεύτερη ανεπάρκεια και της ACTH και της CRH, και εδώ έχουμε κυρίως ανεπάρκεια της κορτιζόλης. Είναι η κύρια ACTH εξαρτώμενη ορμόνη του φύλου των επινεφρητίων. Αξίζει απλά να αναφέρουμε την επινεφρητιακή ανεπάρκεια που εξωγενή χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, μια που αποτελεί την πιο συχνή ανεπάρκεια, την πιο συχνή αιτία επινεφρητιακής ανεπάρκειας, όταν γίνεται απότομη απόσυρση γλυκοκορτικοειδών τα οποία χορηγούνται στον ασθενή μακροχρόνια, τότε επειδή ακριβώς το σύστημα του υποθαλάμου και της υπόφυσης έχει κάπως απενεργοποιηθεί, η απότομη απόσυρση έχει ένα αποτέλεσμα να έχουμε ανεπαρκή έκρηση αυτών των ορμονών και άρα ανεπαρκή έκρηση και της κορτιζόλης από το φλοιό των επινεφριδίων.
Ποια είναι τα αίτια και η συχνότητα της επινεφρυδιακής κρίσης. Αρχικά είναι πιο συχνή στην πρωτοπαθή παρά στη δευτεροπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, είναι πιο συχνή σε ασθενείς, μάλλον οι οποίοι έχουν κάνει καθημερινή χρήση χαμηλών δόσεων υδροκορτιζόνης βραχίας δράσης και που χρέωστε συμπληρωματικές δόσεις και λιγότερο συχνή σε ασθενείς με μακροχρόνια χορήγηση κορτικοειδών. Επιδημιολογικά, έχουμε 6 με 9 περιστατικά ανά 100 ανθρωποέτη, ακόμα και σε εκπαιδευμένους ασθενείς με χρόνια επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, ενώ η επίπτωση της επινεφρυδιακής κρίσης κυμαίνεται μεταξύ 4,4 με 17 ανά 100 ανθρωποέτη. Οι προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι ένα στους 200 ασθενείς με επινεφρυδιακή ανεπάρκεια πεθαίνει από οξύ επινεφρυδιακή κρίση το έτος. Η θνητότητα κυμαίνεται περίπου στο 6 με 8%. Παρά τη θεραπεία υποκατάστασης, η επινεφρυδιακή ανεπάρκεια συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Αυτό γιατί, διότι δυστυχώς δεν μπορούμε να μιμηθούμε απόλυτα τον κυρκάδιο ρυθμό έκρησης της κορτιζόλης αυτούς τους ασθενείς, οπότε έχουμε ένα μη φυσιολογικό προφίλ κορτιζόλης αίματος, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα σκευάσματα. Βέβαια, περιμένουμε κάποια σκευάσματα να βγουν, τα οποία να μιμούνται περισσότερο αυτόν τον κυρκάδιο ρυθμό. Επίσης, πολλές φορές κάνουμε over-treatment στους ασθενείς ή γίνεται ανεπαρκή κάλυψη σε οξία νόσο, ενδεχομένως και, όπως θα δούμε αργότερα, και καθυστερημένη διάγνωση της επινεφρυδιακής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς για να αποφευθεί αυτή η καθυστέρηση της διάγνωσης, να γνωρίζουμε τα συμπτώματα, τα σημεία και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά μιας επινεφρυδιακής κρίσης. Σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, προεξέρχονται τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό με ανορεξία, ναυτία, έμετη, κοιλιακό άλγος ή πόνο στην πλάτη, σοβαρή κόπωση, σοβαρή αδυναμία, υπόταση ορθοστατική, συγκοπτικά επεισόδια, ακόμα και διαταραχή του επίπεδου συνείδησης και σύγχυση, ενώ από τα κλινικά σημεία είναι γνωστό ότι η οξία επινεφρυδιακή κρίση μπορεί να μιμηθεί μία οξία κοιλία και να δώσει σημεία κλινικά οξίας κοιλίας ακόμα με ιδιαίτερη ευαισθησία και με rebound. Επίσης, μπορεί να έχουμε υπέρχρωση του δέρματος, κυρίως στην πρωτοπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, λόγω αυξημένων επιπέδων της POMC, η οποία εκρίνεται από την υπόφυση, πυρεξία, υπόταση, διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, ακόμα και τελείριο και κόμμα. Βιοχημικά έχουμε ακριβώς το αντίθετο της υπερκορτιζολεμίας, δηλαδή υποναντριεμία, υπερκαλεμία, υπερσβεστιεμία, υπογλυκαιμία, που είναι πολύ πιο συχνές στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες, και από την γενική αίματος έχουμε ουδετεροπαινία, ιστονοφυλία και λιμφοκυτάρωση και μπορεί να έχουμε και μια ήπια δερμοκυταρική αναιμία. Σε μια πρόσφατη μελέτη προοπτική χρησιμοποιήθηκε ένα ρυθμοτολόγιο σε ασθενείς, 110 ασθενείς με πρωτοπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, σχετικά με την ποιότητα ζωής τους. Βρέθηκε λοιπόν ότι υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ των επεισοδίων επινεφρυδιακής κρίσης και μιας πτωχής ποιότητας ζωής όπως αυτή κρίθηκε με βάση τα κριτήρια των ερωτηματολογίων. Από τι όμως πεθαίνουν αυτοί οι ασθενείς ή ποια είναι τα ποσοστά θνητότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία που δείχνουν ότι το all-cause mortality αυτών των ασθενών είναι διπλάσιο και τριπλάσιο συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Έχουν διπλάσια και καρδιακιακά συμβάματα, κυρίως οι γυναίκες. Έχουν 1,5 φορές περισσότερες νεοπλασίες, 3,5 φορές περισσότερες αναπνευστικές διαταραχές, ενώ ο κίνδυνος λοιμόξεων και σηπτικών καταστάσεων είναι 5,5 φορές μεγαλύτερος συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Γιατί οι λοιμόξεις είναι τόσο περισσότερες σε συχνότητα, αλλά και σε σοβαρότητα. Διότι όταν υπάρχει μία λίμωξη, σαν ένας στρεσογόνος παράγοντας, διηγείται την έκρηση κορτιζόλης. Αφενός, αφετέρου, γίνεται και διέγρυση έκρησης των κιτοκινών, κυρίως της συντελευκίνης 1, 6 και του TNF-α. Αυτές οι κιτοκίνες ξέρουμε ότι έχουν και τοξικά αποτελέσματα, αλλά αυξάνουν και την αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή. Αυτές οι δύο δράσεις αναχαιτίζονται από την αυξημένη έκρηση κορτιζόλης από τα επινεφρύδια, τα οποία ακριβώς
αναστέλουν τόσο την έκρηξη και του κοινών, άρα και τα τοξικά τους αποτελέσματα, αλλά στην ουσία, λόγω της υπερέκρησης τους, ανεχετίζεται και αυτή η αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή. Σε περίπτωση τώρα που υπάρχει ανεπαρκή έκρηση κορτικοειδών ή όταν δεν προσαρμόσουμε την δόση των κορτικοειδών που παίρνει ένας ασθενής εξωγενός στα πλαίσια μιας λίμωξης, τότε αυτή η καταστολή στην υπερέκρηση και των κοινών είναι μειωμένη, είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να έχουμε και την τοξική επιτροπή του κετοκινών, αλλά και εξαιτίας της αυξημένης αντίστασης στα κορτικοειδή, τα ήδη υπάρχοντα κορτικοειδή να μην επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η λίμωξη. Και έτσι αυτοί οι ασθενείς οδηγούνται γρηγορότερα σε συμπτικές καταστάσεις. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου για την έκκληση οξείας επινεφρητικής κρίσης? Μακράν οι πιο συχνές είναι οι γαστροεντερίτιδες. Δεύτερον, όπως είπαμε, είναι οι λοιμώξεις. Τρίτον, είναι το ψυχολογικό στρες. Επίσης, είναι το χειρουργείο, η φυσική δραστηριότητα. Λιγότερο έτσι, συχνό είναι η κατανάλωση αλκοόλ, είναι τα διουρητικά, η κατάθλιψη, η χημειοθεραπεία, η εγκυμοσύνη ή η διάρρεια παγόμενα από φάρμακα. Οι ηλικίες επίσης, οι μεγάλες ηλικίες έχουν αυξημένο κίνδυνο και είναι πιο επιρρεπείς σε μια οξία επινεφρητιακή κρίση. Η συνύπαρξη άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια του πολυαδενικού αυτοάνωσου συνδρόμου, όπως είναι ο σαχαρόδης διαβήτης τύπου 1, το άσθμα, επίσης ο σοβαρός τραυματισμός ή ένα χειρουργείο, η άσκηση και το ψυχολογικό στρες, οι εμβολιασμοί, η χορήγηση ζωλανδρομικού οξέως, όπως επίσης λιγότερο συχνά η χημειοθεραπεία ή και η άνοσοθεραπεία, η συνυπάρχουσα θυροτοξίκωση ή η έναρξη θεραπείας με θυροξίνη, καθώς ενεργοποιούν το μεταβολισμό, και η μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε επίσης ότι η συγχορήγηση φαρμάκων με τα κορτικοειδή μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα, την βιοδιαθεσιμότητα αυτών των φαρμάκων, είτε επηρεάζοντας την απορρόφησή τους, είτε αυξάνοντας το μεταβολισμό τους, είτε η μετατροπή της ενεργού υδροκορτιζόνης στην ανενεργό κορτιζόνη. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι τα εστρογόνα, τα μοξυφένη, η μητοτάνη αυξάνουν την CBG, την cortisol binding globulin, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνει τα επίπεδα της ελεύθερης διαθέσιμης κορτιζόλης. Επίσης, φάρμακα, όπως είναι η καρβαμαζεπίνη, η φενιτοίνη και άλλα αντιεπιληπτικά, έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε ενεργοποίηση του κυτοχρώματος 3α4 και άρα να υπάρχει ένας αυξημένος μεταβολισμός της υδροκορτιζόνης. Υπάρχουν επίσης φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την 11β υδροξυριωδική δεϊδρογενάση, η οποία είναι υπεύθυνη για την μετατροπή της υδροκορτιζόνης στην ανεργό κορτιζόνη ή και το αντίστροφο. Τώρα, πώς αντιμετωπίζεται μια οξία επινεφρητιακή κρίση? Σε αντίθεση με τον ορισμό που υπάρχουν έτσι, διάφορες απόψεις, πιο γενικές και πιο σαφή κριτήρια, η αντιμετώπιση είναι αρκετά καλά έτσι, οριοθετημένη. Υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν guidelines. Συστήνεται λοιπόν η χορήγηση 100 mg υδροκορτιζόνης ενδομικά ενδοφλεβίως παρεντερικά με πολύ καλή ενυδάτωση, 1 λίτρο χλωρίου νατρίου 0,1% σε μία ώρα και στη συνέχεια 2 με 3 λίτρα για το επόμενο 24ωρο, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με 200 mg υδροκορτιζόνη στην ημέρα, δηλαδή 50 mg επί 4, ή μπορεί να γίνει και συνεχή στάγδινη έγχυση για την πρώτη ημέρα και σταδιακό tapering τις επόμενες μέρες, ανάλογα κατά πόσο ο ασθενής μπορεί να συστηθεί από το στόμα ή όχι. Εάν η ημερήσια δόση υδροκορτιζόνης είναι πάνω από 50 mg, σε ασθενείς που έχουν πρωτοπαθή επινεφρητική ανεπάρκεια, δεν χρειάζεται κάλυψη με λεπτοκορτικοειδή. Αν επίσης η υδροκορτιζόνη δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να χορηγηθεί πρεδριζολόνη, όχι όμως δεξαμεθαζόνη. Κάποιες από τις οδηγίες σε ό,τι αφορά την επινεφρητική κρίση είναι και αυτή που βλέπουμε, όπου στην ουσία συνοψίζει αυτό που μόλις σας παρουσίασα, μόνο που εδώ
και γι' αυτό έχω βάλει και αυτή τη διαφάνεια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τη χορήγηση κορτικοειδών και της έγκαιρης και επαρκής ανυδάτωσης, πολλές φορές θα πρέπει εξίσου γρήγορα να χορηγούνται και φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν αιτιολογικά την επινηφριδιακή κρίση. Για παράδειγμα, αντιβιωτική αγωγή σε περίπτωση υποψίας συμπτικής κατάστασης, όπως επίσης και χαμηλής δόσης υπαρίν. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην έγκαιρη θεραπεία. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μόνο το 54% των ασθενών με επινηφριδιακή ανεπάρκεια έλαβαν παρεντερική χορήγηση κορτικοειδών μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά την παρουσίαση συμπτωμάτων της επινηφριδιακής κρίσης. Και θα πρέπει να δίνονται και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στους ασθενείς για την πρόληψη. Θα πρέπει λοιπόν οι ασθενείς που έχουν χρόνια επινηφρητική ανεπάρκεια να γνωρίζουν ότι μια επίρρετη κατάσταση πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου πρέπει να συνοδεύεται από διπλασιασμό της καθημερινής χορήγησης κορτικοειδών για όσο διάστημα διαρκεί ο πυρετός, με σταδιακή μετά από κλιμάκωση μέχρι την δόση την συνηθισμένη, την καθημερινή τους, ενώ πυρετός πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου πρέπει να συνοδεύεται από τριπλασιασμό της δόσης. Όταν υπάρχει γαστροεντερίτιδα με μετούσεις και διάρειες όταν ο ασθενής έχει ναυτία και αδυνατεί να λάβει από το στόμα την υδροκορτιζόνη, πρέπει να χορηγείται παρεντερικά 100 μιλιγκράμμ ενδομικά ή υποδόρια και αυτό να επαναληφθεί κάθε 6-12 ώρες. Σε σοβαρή λίμωξη, όπως είμαστε σε πνευμονία, πρέπει να γίνει έγκαιρη χορήγηση παρεντερικά υδροκορτιζόνης, η οποία να επαναληφθεί στο 12ωρο, μέχρι ο ασθενής να αναρρώσει και να μπορεί να πάρει θεραπεία από το στόμα, σε οξύ στρες ψυχολογικό ή και στα πλαίσια, για παράδειγμα, έντονης νοητικής προσπάθειας, όπως ας πούμε είναι η εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να γίνει προσθήκη 10 με 20 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης στην ήδη καθημερινή δόση που παίρνουν οι ασθενείς ή οι μαθητές ή οι φοιτητές. Όπως και σε μια έντονη αθλητική άσκηση, θα πρέπει επίσης να έχουμε προσθήκη 10 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης μισή ή μία ώρα πριν την έναρξη της άσκησης. Τώρα, για τις παρεμβάσεις που πολλές φορές καλούνται να υποστούν αυτοί οι ασθενείς, οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν έχουμε ένα μεγάλο χειρουργείο, θα πρέπει να ξεκινήσει προεγχειρητικά η χορήγηση ενδοφυλάκτου 100 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης πριν την αναισθησία και να συνεχιστεί η χορήγηση η ενδοφυλάκτου 100 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης στο 12ωρο και μέχρι ο ασθενής να μπορέσει να λάβει αγωγή περός, όπου εκεί την πρώτη μέρα που θα συτιστεί θα πρέπει να λάβει διπλασιασμένη δρόση για το πρώτο 48ωρο και μετά σταδιακό tapering μέχρι την καθημερινή δόση. Το ίδιο ισχύει και στην διάρκεια του τοκετού. Θα πρέπει ο ασθενής να λάβει ενθοφλέβια 100 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης το 12ωρο, δηλαδή 200 μιλιγκράμμ το πρώτο 24ωρο και στη συνέχεια να γίνει χορήγηση υδροκορτιζόνης ενδοφλεβίως κάθε 12 ώρες μέχρι να ξεκινήσει μετά τον τοκετό πλέον η επανασύτηση και μετά βέβαια πάμε στην φυσιολογική δόση. Όταν υπάρχει μικρή χειρουργική επέμβαση ή κάποια οδοντιατρική παρέμβαση, συστήνεται τη χορήγηση 100 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης πριν την αναισθησία, μπόλους ανδομικά ή υποδόρια, και εν συνεχεία διπλασιάζεται η περός αγωγή για το πρώτο 24ωρο και μετά μπορεί ο ασθενής να επανέλθει στην καθημερινή δόση. Τώρα στην κολονοσκόπηση, όπου χορηγούνται καθαρτικά, συστήνεται η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο πριν την κολονοσκόπηση, ένα 24ωρο πριν, προκειμένου να λάβει 100 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης ενδομικά ή υποδόρια και καλή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της χορήγησης των καθαρτικών. Αυτή η δόση θα επαναληφθεί πριν ακριβώς την κολονοσκόπηση και μετά την κολονοσκόπηση, το πρώτο 24ωρο, ο ασθενής θα λάβει διπλασιασμένη δόση περός αγωγής. Ενώ από το δεύτερο 24ωρο μπορεί να λάβει την κανονική του καθημερινή δόση. Επίσης, η οδοντιατρική παρέμβαση αρκεί να πάρει μια έξτρα δόση μία ώρα πριν από το στόμα και να
κρατήσει μια διπλασιασμένη δόση για το πρώτο 24ωρο, ενώ στι πολύ μικρές παρεμβάσεις που δεν χρησιμοποιούν ούτε αναισθησία ούτε κάτι άλλο, συνήθως δεν κάνουν κάποια τροποποίηση, μπορεί να δοθεί μια επιπλέον δόση 20 μιλιγκρών υδροκορτιζόνης, εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Μια μεγάλη κατηγορία ασθενών είναι αυτοί που παίρνουν εξωγενή χορήγηση κορτικοειδών, καθώς αυτοί οι ασθενείς διακρίνονται σε υψηλού, ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου για ανάπτυξη πνευρυδιακής ανεπάρκειας. Υψηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς που λαμβάνουν πάνω από 20 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνης ή ισοδύναμης δόσης άλλου γλυκοκορτικοειδούς για ένα διάστημα μεγαλύτερο από 3 εβδομάδες, ή ασθενείς που λαμβάνουν νυχτερινή δόση για πάνω από 3 εβδομάδες, ή και ασθενείς που έχουν ένα φαινότυπο κουσινοειδή, οπότε σίγουρα έχουν αναπτύξει πνευρυδιακή ανεπάρκεια. Δεν χρειάζεται κάποιο τεστ επιβεβαίωσης και θα πρέπει να ακολουθούμε το πρωτόκολλο. Τα πρωτόκολλα, ανάλογα με την παρέμβαση, όπως είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, σχετικά με την τροποποίηση της δόσης τους. Χαμηλού ρίσκου είναι οι ασθενείς που λαμβάνουν οποιαδήποτε δόση κορτικοειδών για ένα διάστημα μικρότερο από 3 εβδομάδες ή όταν λαμβάνουν κορτικοειδή μέρα παραμέρα. Εδώ η πιθανότητα να έχει κατασταλεί ο άξονας είναι μικρή και γίνεται ένα σταδιακό tapering της δόσης τους μέχρι να γίνει υποτροπή του υποκείμενου νοσήματος, μπορεί να γίνει απότομη διακοπή. Επίσης, αυτοί οι ασθενείς μπορεί να μην χρειάζονται τροποποίηση της δόσης τους όταν υποστούν κάποια παρέμβαση, μόνο προσοχή σε κυκλικές θεραπείες. Και οι ενδιάμεσου ρίσκου οι ασθενείς είναι αυτοί που παίρνουν 10 με 20 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνη ισοδύναμης δόσης για πάνω από 3 εβδομάδες, ή όταν παίρνουν δόση κάτω από 10 μιλιγκράμμ ή ισοδύναμη δόση, αρκεί να μην έχει δοθεί δόση βραδινή για πάνω από 2 με 3 εβδομάδες. Εδώ γίνεται διακοπή με σταδιακό tapering, χωρίς να χρειαστεί έλεγχος. Και σε αυτούς τους ασθενείς, ωστόσο, αν πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια παρέμβαση χειρουργική, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την επάρκεια του άξονα, μόνο αν γίνει, αν χρειαστεί απότομη διακοπή ή αν υπάρξει ένα οξύ στρες, ένα μεγάλο χειρουργείο. Τώρα, πώς γίνεται η απόσυρση των κορτικοειδών? Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν προτεθεί κατά καιρούς πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα. Ένα από αυτά συστήνει τη μείωση της θεραπευτικής δόσης, μειώνοντας 5 μιλιγκράμμ αναβδομάδα και αλλαγή σε υδροκορτιζόνη και μείωση κατά 2,5 μιλιγκράμμ την εβδομάδα μέχρι τα 10 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης. Εν συνεχεία, ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει για 2 με 3 μήνες σε αυτή τη δόση και να αξιολογηθεί η επάρκεια του άξονα με συνάκτεν. Αυτό γίνεται σε ασθενείς που παίρνουν μεγάλες δόσεις κορτικοειδών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και για χρόνια ολόκληρα. Υπάρχει μια πρόσφατη δημοσίευση ενός άρθρου στο GCM, το οποίο δείχνει τελικά πόσο καλά υποκατεστούμε τους ασθενείς μας σε κορτικοειδή όταν πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια παρέμβαση, όπως και ποιες είναι οι ανάγκες τους στην ουσία. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο GCM, φαίνεται στην πρώτη διαφάνεια ποια είναι τα επίπεδα της κορτιζόλης του αίματος στους ασθενείς σε διάφορες καταστάσεις. Είναι, και αυτά βέβαια συγκρίνονται με τους υγιείς. Είναι σε κατάσταση στρες μάχης, σε στρες χειρουργείου προγραμματισμένου όμως, σε οξύ τραύμα, όπως και στη σύψη. Λοιπόν, στη σύψη στην ουσία έχουμε τα μεγαλύτερα επίπεδα κορτιζόλης από κάθε άλλη κατάσταση. Αυτά είναι τα επίπεδα ελεύθερης κορτιζόλης στις αντίστοιχες ομάδες και αυτά είναι τα επίπεδα των ούρων αυτών των ασθενών. Εδώ έχουμε και τους μεταβολίτες της κορτιζόλης. Τώρα, τι γίνεται όταν κάνουμε υποκατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς? Εδώ έχουν πάρει 10 ασθενείς με πνευρυδιακή ανεπάρκεια πρωτοπαθή, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ένα χειρουργείο προγραμματισμένο και έλαβαν 200 μιλιγκράμμ υδροκορτιζόνης με 4 διαφορετικούς τρόπους. Είναι 50 μιλιγκράμμ διαιρεμένο σε 4 δόσεις από το στόμα, ενδομικά, ενδοφλεβίως και με συνεχή έγχυση. Εδώ βλέπουμε ότι στην ουσία επαρκή επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου επιτυγχάνεται μόνο με τη συνεχή έγχυση των κορτικοειδών. Βλέπετε πόσο
σημαντικές είναι διαβαθμίσεις ακόμα και στην ενδοφλέβεια χορήγηση μέσα στο 24ωρο. Η ίδια λογική συγκρίνει ασθενείς οι οποίοι έκαναν ένα χειρουργείο προγραμματισμένο μεγάλης διάρκειας, είναι τα διαγράμματα με την κόκκινη γραμμή, συγκριτικά με ασθενείς που έκαναν χειρουργείο μικρότερης διάρκειας. Πρόκειται για ασθενείς επίσης με πρωτοπαθή επινεφρητική ανεπάρκεια που χορηγήθηκαν κορτικοειδή 50 μιλιγκράμμ κάθε 6 ώρες, έτσι, 200 το 24ωρο. Αυτό εδώ βλέπουμε την περός χορήγηση, ενδοφλέβεια, την συνεχή, τόσο στα μεγάλα χειρουργεία όσο και στα μικρότερα χειρουργεία. Και βλέπουμε ότι και εδώ, στην ουσία μόνο με τη συνεχή έγχυση, τα επίπεδα κορτιζόλης διατηρούνται έτσι, σε καλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Το μεγαλύτερο πικ βέβαια το κάνουν οι ενδοφλέβειες εγχύσεις, όμως γρήγορα πέφτει μέσα στο επόμενο εξάωρο, πολύ γρήγορα πέφτουν τα επίπεδα κορτιζόλης, λιγότερο γρήγορα πέφτουν στην περός χορήγηση, αλλά δεν έχουμε και σημαντικό πικ. Τώρα, τι κάνουν αυτοί οι ασθενείς, για να είμαστε και πιο επίκαιροι, στην δύσκολη αυτή συνθήκη που ζούμε με το COVID. Εδώ υπάρχει μία μελέτη που δημοσιεύθηκε επίσης στο GCM το 2020, από μία περιοχή που έχει πληχθεί ιδιαίτερα, από το Μιλάνο. Είναι μία ιταλική μελέτη, η οποία πήρε 279 ασθενείς. Είναι ασθενείς που είχαν πρωτοπαθή και δευτεροπαθή πνευρηδία και ανεπάρκεια και τους συνέκρινε με τον υγιή πληθυσμό. Αυτό το οποίο έδειξαν είναι ότι οι ασθενείς με πνευρηδική ανεπάρκεια δεν φαίνεται να νόσησαν, να είχαν περισσότερα κρούσματα COVID συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό, ούτε έκαναν αυξημένη συχνότητα πνευρηδιακών κρίσεων στη διάρκεια του COVID. Βέβαια, η διάγνωση του COVID στην πλειοψηφία αυτών έγινε με βάση τα συμπτώματα. Είχαμε μόνο 12 έγινε μόνο σε 12 ασθενούς έλεγχος με τα ρινικό ή φαρυγγικό επίχρησμα και οι δύο στους 12 βρέθηκαν θετικοί. Ωραία. Και για να είμαστε και λίγο επίκαιροι, εδώ παρουσιάζω μία διαφάνεια σχετικά με την επίπτωση, με τη συχνότητα μάλλον επινεφρητικής κρίσης σε μία εποχή που πλήχθηκε ιδιαίτερα από το COVID-19. Είναι μία ιταλική μελέτη που έλαβε χώρα στο Μιλάνο. Δημοσιεύτηκε στο GCM το 2020, όπου εδώ μελέτησαν 279 ασθενείς με πρωτοπαθή και δευτεροπαθή επινεφρητή και ανεπάρκεια, τους συνέκριναν 112 ασθενείς υγιείς και βρήκαν ότι οι ασθενείς με επινεφρητή και ανεπάρκεια δεν παρουσίασαν αυξημένη συχνότητα επινεφρητιακών κρίσεων κατά τη διάρκεια του COVID και επίσης δεν είχαν και στατιστικά σημαντικά αυξημένα κρούσματα συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό. Βέβαια, ο έλεγχος COVID έγινε με επίχρησμα, φαρυγγικό, ειρηνικό, μόνο σε 12 περιστατικά, εκ των οποίων τα δύο ήταν θετικά, στην πλειοψηφία των ασθενών έγινε βάση συμπτωμάτων. Άρα, συμπερασματικά, και για να κλείσω αυτή την ομιλία, η πρόληψη ψευδεσόνιου κρίσης είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που θα πρέπει να περάσουμε. Αυτό απαιτεί ειδική εκπαίδευση των ασθενών, αλλά και των γιατρών που παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να φέρουν ειδικά είτε μπρασελέ είτε ειδική κάρτα, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα. Ευχαριστώ πολύ.